21η Απριλίου 1967. Το μεγάλο μας τσίρκο. Μια θρυλική παράσταση, σύμβολο κατά της Χούντας και μία από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές, πολιτικές και κοινωνικές στιγμές του Κώστα Καζάκου, που πέθανε σε ηλικία 87 ετών στον Ευαγγελισμό. Θεσία του Κώστα Καζάκου, η παράσταση έκανε πρεμιέρα λίγους μήνες πριν από την εξέγερση των φοιτητών, το Νοέμβριο του 1973, στο Θέατρο Αθήνεων, απέναντι από το Πολυτεχνείο. Οι δύο θειασάρχες, ο Κώστας Καζάκος και η Τζέννη Καρέζη, συνελήφθησαν τον Οκτώβριο και οδηγήθηκαν στο ΕΑΤΕΣΑ, αλλά ανέβασαν ξανά την παράσταση το Δεκέμβριο και αμέσως μετά την μεταπολίτευση. Μέσα στην παράσταση γυρίζανε εν στολή εσατζίδες, οπλισμένοι με τα ρόπαλά τους, αστιφύλακες εν στολή, και κάνανε βόλτες στους διαδρόμους και κοιτάγανε τον κόσμο. Ήταν σταθερός στις αρχές του, ήταν σπουδαίος σκηνοθέτης, σπουδαίος ηθοποιός. Η θλίψη μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί είχαμε έναν άνθρωπο τόσο σπουδαίο στο θέατρο. Πες μου, μπορείτε να γίνει όνειρο. Είναι αλήθεια, Νίκη. Ο Κώστας Καζάκος και η Τζέννη Καρέζη αγαπήθηκαν από το κοινό, όσο λίγα καλλιτεχνικά ζευγάρια. Οι δύο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του πολεμικού δράματος «Κονσέρτο για Πολυβόλα», του Ντίνου Δημόπουλου σε σενάριο του Νίκου Φόσκολου. Παντρεύτηκαν το 1968 και ήταν μαζί μέχρι το θάνατό της τον Ιούλιο του 1992. Και απέκτησαν τον Κωνσταντίνο Καζάκο, που ακολούθησε τα καλλιτεχνικά χνάρια των γονιών του. Δεν προσπάθησαμε ποτέ στον Κωνσταντίνο να του πούμε ότι αυτό είναι έτσι ή εμείς το θέλουμε έτσι. Το 1997 παντρεύτηκε την ηθοποιό Τζένι Κόλια, με την οποία απέκτησαν 4 παιδιά. Ένα αγόρι και 3 κορίτσια, τον Αλέξανδρο, την Άρτεμη Γεωργία, που πέθανε μόλις 8 μηνών, την Ηλέκτρα και τη Μάγια. Έφαγα ξύλο τότε. Και θεωρήθηκε ότι πρόδωσα τη σχέση με την Τζένι και ότι διάφορα. Τη ζωή μου δηλαδή πως την προδώσα αφού την κουβαλάς. Ο Κώστας ανήκει στη γενιά που διαμόρφωσαν έναν κόσμο γύρω από το ελληνικό θέατρο με ένα πολύ ισχυρό ρεπερτόριο, με παραγωγές δικές του, με θέατρο κεντρικό στην Αθήνα. Εγώ προσωπικά θα το θυμάμαι πάντα με πολύ ζεστή καρδιά. Ήταν πάντα πιστός στις αρχές του. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007 και του Οκτωβρίου 2009 εκλέχτηκε βουλευτής του ΚΚΕ ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας. Πριν πέσει η αυλαία της ζωής του, πρόσφερε το σώμα του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και τους φοιτητές για την εκπαίδευσή τους. Η πολιτική του διαδρομή ήταν σε αρμονία και με την ίδια του τη ζωή, αλλά και με την καλλιτεχνική του δημιουργία. Όλα θα πάνε καλά. Στο κινηματογράφο δούλεψα μαζί του στον Μπελογιάννη και στο Υποβρύχιο Παπανικολής. Ήταν εξαιρετικός. Γεννήθηκε το 1935 στον Πύργο Ηλίας. Η ζωή τον οδήγησε στη Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου και στη Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν.